θα ήθελα να δούμε μαζί την πραγματική κατάσταση η οποία επικρατεί στον κλάδο της εστίασης. Είναι ίσως ο κλάδος, το ξέρετε καλύτερα από μένα, που έχει χτυπηθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο από την πανδημία. Η κυβέρνηση ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στον κλάδο σας. Και πέρα από την καθημερινή σας επαφή με τα Υπουργεία, ειδικά με τον Υπουργό Ανάπτυξης, θα ήθελα να ακούσω και εγώ προσωπικά τις θέσεις και τις προτάσεις σας, αλλά θα ήθελα να μιλήσω και λίγο για τα δικά μας κυβερνητικά σχέδια, για το πώς θα τονώσουμε αυτόν τον κλάδο, ο οποίος απαρτίζεται από περίπου 77.000 επιχειρήσεις, μιλώ αποκλειστικά για την εστίαση, χωρίς να υπολογίζω τον τομέα του τουρισμού, όπου η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι μεν σημαντική, αλλά είναι δευτερεύουσα. Αναζήτησα από τους υπουργούς κάποια στοιχεία, τα οποία νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Να συγκρίνουμε λίγο τους τζίρους του 2019 με το 2020. 6,4 δις έκανε συνολικά τζίρο η εστίαση το 2019. Έπεσε στα 4,2 δισεκατομμύρια συνολικά το 2020. Μειώθηκε δηλαδή κατά 35%. Μια αναμφίβολα πολύ σημαντική μείωση. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ο κλάδος που χτυπήθηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο από τον κορονοϊό. Ποια ήταν η κυβερνητική άμυνα απέναντι σε αυτήν την επίθεση του κορονοϊού? Δαπανίσαμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια για την εστίαση. Για την ακρίβεια, 1,93 δις. Αντιστοιχούν περίπου, και μιλάμε συνολικά, γιατί για κάθε επιχείρηση αυτά είναι διαφορετικά, στο ποσοστό του τζίρου που χάθηκε. Και βέβαια αυτές οι πρωτοβουλίες πλαισιώθηκαν και από άλλες, οι οποίες λειτουργήσαν συνδυαστικά. Θυμίζω την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις ατομικές και μικρές επιχειρήσεις, την κάλυψη, το μηδενισμό του επαγγελματικού ενοικίου, τη μείωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος και φυσικά τις αναστολές, την πληρωμή οφειλών, τις διευκολύνσεις στις επιταγές και τη μείωση του ΦΠΑ στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά. Αναζήτησα ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα από πραγματικές επιχειρήσεις, τα οποία νομίζω ότι έχουν το ενδιαφέρον τους, και στη συνέχεια θέλω να ακούσω και τις δικές σας εμπειρίες. Ένα κλασικό εστιατόριο με μηνιαίο τζίρο γύρω στα 13.000 ευρώ και με 9 υπαλλήλους, από τους οποίους οι 5 μπήκανε για κάποιο διάστημα στην αναστολή, ενισχύθηκε συνολικά με 42.000 ευρώ, περίπου 20.000 από την επιστρεπτέα προκαταβολή, 15.000 ως μέση αποζημίωση των εργαζόμενων, αλλά 8.200 ευρώ για την κάλυψη των εισφορών, για ένα μικρό κατάστημα με σουβλάκια ή σάντουιτς με 3 εργαζόμενους, με τζίρο 4.685 ευρώ, έλαβε συνολική ενίσχυση 14.929 ευρώ. Και υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα, αλλά δεν θέλω να μακρηγορήσω και να τα παρουσιάσω. Με ενδιαφέρον να ακούσω τις δικές σας προσωπικές ιστορίες. Τώρα έχει έρθει η ώρα να συνεργαστούμε ακόμα πιο στενά για να στηρίξουμε ειδικά τον κλάδο της εστίασης. Θα ήθελα λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας κάποια ακόμα δέσμη μέτρων για το επόμενο διάστημα, που πιστεύω ότι θα ανακουφίσει όχι μόνο τον κλάδο της εστίασης, αλλά σίγουρα και τον κλάδο της εστίασης. Το πρώτο μέτρο είναι ότι διατηρείται και για το Μάρτιο η πλήρης απαλλαγή από την καταβολή ενοικίων για τα καταστήματά σας. Δεύτερον, το μισθολογικό κόστος θα παραμείνει μηδενικό, καθώς οι εργαζόμενοι σε αναστολή θα εξακολουθούν αποζημιώνοντας την πολιτεία. Τρίτον, διατηρείται ο μειωμένος ΦΠΑ σε καφέ και μη αλκοολούχα ποτά έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2021. Θα επεκταθεί και στις μεταφορές, στα θέατρα, στους κινηματογράφους, όταν αυτοί θα λειτουργήσουν, αλλά και στο τουριστικό πακέτο έως και το Δεκέμβριο. Τέταρτον, το κράτος θα καλύψει, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, πάγιες δαπάνες των επιχειρήσεων που χτυπήθηκαν από την περασμένη άνοιξη, παρά τις δυσκολίες οι οποίες παραμονεύουν και που δεν αποκλείουν στοχευμένες, ακόμα και άλλες στοχευμένες παρεμβάσεις. Νομίζω ότι τα χειρότερα πια βρίσκονται πίσω μας. Η οικονομία, η αγορά, η εστίαση
άντεξαν και βρήκαν τρόπους να αντιμετωπίσουν την κρίση. Η προοπτική του εμβολίου δείχνει το ξημέρωμα που θα ακολουθήσει τη νύχτα και είναι πολύ σημαντικό να φτάσουμε έως εκεί με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες. Αύριο άλλωστε για σας οι καλύτεροι πελάτες θα είναι οι υγιείς πολίτες. Και γι' αυτό και μαζί με τις προτάσεις σας για τα τρέχοντα θα ήθελα να ακούσω και πώς βλέπετε την οργάνωση του εμβολιασμού στον κλάδο σας. Απασχολείται συνολικά ως κλάδος εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενων με πολλές και συχνές επαφές και αυτό έχει τη σημασία του ιδίως εν ώψη του καλοκαιριού που είμαι σίγουρος ότι φέτος θα έχει και πολύ μεγαλύτερη κίνηση και πολύ περισσότερους επισκέπτες. Ήδη έχετε διαπιστώσει ότι η ιδέα αυτή για την οποία πρώτος εγώ μίλησα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ιδέα ενός κοινού ευρωπαϊκού διαβατηρίου εμβολιασμού, πιστοποιητικού εμβολιασμού που θα διευκολύνει τα ταξίδια, ειδικά το καλοκαίρι, αρχίζει και αναπτύσσει μεγάλη δυναμική. Και αυτό μας κάνει να αντιμετωπίζουμε τις προοπτικές της τουριστικής περίοδου για την άνοιξη, αλλά ιδίως για το καλοκαίρι, με ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία. Τα τελευταία χρόνια υποστήκαμε μια υπερβολική φορολόγηση, ο κλάδος της εστίασης, και δυστυχώς καλούμαστε, λαϊκά να το αναφέρω, να πληρώνουμε ακόμα και τώρα τα σπασμένα για να μπορούμε να λειτουργήσουμε και να μπορούμε να σταθούμε. Δυστυχώς, ο δικός μας τζίρος εξαρτάται πάρα πολύ από την κίνηση της αγοράς, από τη λειτουργία της αγοράς και από την ελευθερία κίνησης των πολιτών. Δεν διαφωνώ και θα συμφωνήσω ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα για την αντιμετώπιση όλου αυτού που συμβαίνει στη χώρα μας. Δυστυχώς, όμως, οι επιχειρήσεις μας έχουν ένα δυσίωνο μέλλον. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να δώσει μία οριστική λύση. Χρειάζεται περισσότερη βοήθεια ο κλάδος μας. Κάνατε μεγάλες προσπάθειες, πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Δεν περίμενα ότι από την Ελλάδα θα δούμε κάτι τέτοιο, και όμως το είδαμε. Αλλά θα χρειαστούμε και άλλη στήριξη, επιπλέον στήριξη. Και για την επιστρεπτέα, και για τις μελλοντικές απαλλαγές φόρων, και για τη μείωση ΦΠΑ και όσο είμαστε μέσα στην καραντίνα, την προστασία για το ενίκιο. Είναι γνωστό ότι ο κλάδος μας περνάει μεγάλη κρίση και είναι από τις πιο άμεσα πληττόμενες. Βέβαια, στην παρούσα κατάσταση είναι ότι πολλά εστιατόρια δεν μπορούν να υποστηρίξουν το takeaway ή το delivery λόγω των προϊόντων που δίνουν. Εσείς κάνετε αυτή τη στιγμή? Όχι. Καθόλου. Όχι. Είστε τελείως κλειστοί, δηλαδή. Ναι. Οπότε, δηλαδή, μια επιχείρηση με μηδέν εισοδήματα και τα έξοδα να τρέχουν, είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθει. Βέβαια, η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι μεγάλη βοήθεια. Και στο προσωπικό. Σε πολλά θέματα με καλύψαν οι συνάδελφοί μου. Θα ήθελα να συζητήσουμε για ένα φλέγον θέμα. Με το καλό το να ανοίξουμε, θα υπάρχουν παλαιότερα και χρέη και χρέη που δημιουργήθηκαν εν μέσω πανδημίας. Καλό θα ήταν με το ισχύον μέτρο του 50% πληρότητας των εστιατορίων, αυτομάτως ο τζίρος πέφτει και 50%. Οπότε καλό θα ήταν να γίνει μια μακροχρόνια ρύθμιση των παλαιών και των καινούριων χρεών, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας στο μέλλον. Είμαστε κι εμείς μια οικογενειακή επιχείρηση. Η επιχείρηση ξεκίνησε το 89. Ανέλαβα εγώ πριν 10-11 χρόνια. Μια δύσκολη δεκαετία. Πραγματικά νιώθω ότι έχω ζήσει τα πάντα. Ζω ένα καρδιογράφημα με πολύ ευχάριστες και πολύ δυσάρεστες στιγμές. Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι είμαστε η εστίαση γενικότερα, ότι είναι λίγο σαν ασθενή στην εντατική και χρειαζόμαστε οξυγόνο. Θέλω να είμαι γρήγορος, γι' αυτό θέλω να μιλήσω για τη μείωση του ΦΠΑ. Είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε πολύ καλά, που δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά και τα ξενοδοχεία. Όταν θα βγούμε από τη μεγάλη κρίση, θα βγει και η Ευρώπη ταυτόχρονα. Και η Ιταλία και η Ισπανία και η Γαλλία η Νότια.
Και αν πάνε και καλά οι συζητήσεις μας με την Τουρκία, θα χτυπήσουν και εκείνοι πολύ χαμηλά πακέτα. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να είμαστε λίγο ανταγωνιστικοί για να φέρουμε το προϊόν στη χώρα μας όπως ξέραμε και όπως ξέρουμε να τους περιποιηθούμε και να δουν κάποια πράγματα που μπορούν να μην τα διαθέτουν οι άλλες χώρες, οι ανταγωνιστικές μας. Εκεί θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο λοιπόν το ΦΠΑ, ένας ενιαίος ΦΠΑ για να μπορέσει να λειτουργήσει και ο πρωτογενής τομέας και με εμάς και με τον τουρισμό. Θεωρώ ότι θα ήταν απαραίτητη προϋπόθεση να δούμε την επιστρεπτέα από το καβολή 1, 2, 3, αν υπάρχει εκεί κάποια μείωση και κάποια πρόβλεψη για να βοηθηθούν όλες οι επιχειρήσεις με μια ανάσα και με μια ρευστότητα. Επίσης, ένα πρόβλημα που θα βρούμε μπροστά μας είναι ότι όλοι πήρανε την πήγανε στην αναστολή, αλλά είναι ίδια η αναστολή για όλους. Ακόμα και για τους ανειδίκευτους, ακόμα και για τους εξειδικευμένους, ακόμα και για τους οικογενειάρχες και ακόμα για αυτούς που ζουν μόνοι τους. Κάποια παιδιά από αυτά που έρχονται στα εστιατόρια μας και κάνουν ένα μεταπτυχιακό και τους δίνουμε γνώση και τους χρειαζόμαστε για το τουριστικό μας προϊόν, επιστρέψανε στα πατρικά τους σπίτια γιατί ήταν αδύνατο να ζήσουν πληρώνοντας 200-250 ευρώ ενίκιο και πολλές φορές δεν ήταν και δηλωμένο όλο το ενίκιο, αυτό που έχετε εντοπίσει και το είπατε κι εσείς. Είναι δύσκολο να τους ξαναφέρουμε. Κάπου έχουν βολευτεί τα πράγματα και εκεί θα ήθελα να δούμε αν θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε αυτούς τους ανθρώπους με κάποιο, στην επανεκκίνηση, με κάποιο κίνητρο για να τους φέρουμε πίσω, για να ξαναβρούμε τους ειδικευμένους ανθρώπους που έχουμε εκπαιδεύσει, να τους βρούμε μπροστά μας για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να ξανακάνουμε την επανεκκίνηση. Στοχευμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την εστίαση. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει οπωσδήποτε να το λάβουμε υπόψη μας. Εγώ νιώθω τυχερός που στα 32 μου βρίσκω από απέναντι μια κυβέρνηση που έχει τη διάθεση να ασχοληθεί με την εστίαση επιτέλους. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει ασχοληθεί κανείς μαζί μας, όπως το ξέρετε και εσείς καλύτερα από εμάς. Και θα ήθελα να αρχίσω με την πανδημία και αυτά που περνάμε σε αυτή την κατάσταση και τι μπορεί να γίνει. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού νομίζω θα είναι τεράστιο πλεονέκτημα για τα εστιατόρια μας, για τον τουρισμό. Θα μπορούμε να το επικοινωνήσουμε και έξω όλο αυτό, αν έχει εμβολιαστεί όλο το προσωπικό μας και να νιώθουν ασφαλείς οι τουρίστες που έρχονται, και είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Μιας και είμαι νεότερος, θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στην επόμενη μέρα αυτής της κατάστασης. Γιατί καλώς ή κακώς τα χρήματα είναι συγκεκριμένα και τα χρήματα που μπορούν να δοθούν. Για μένα η εστίαση χρειάζεται μεταρρύθμιση. Χρειάζεται δομικές αλλαγές από την αρχή. Και μόνο μια κυβέρνηση σαν και εσάς που έχει διάθεση για μεταρρυθμίσεις μπορεί να το κάνει. Και αν δεν γίνει τώρα, ίσως να μην γίνει και ποτέ, ίσως εγώ να μην το προλάβω. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να στηθεί ένα μοντέλο οικονομικό, ώστε οι επιχειρήσεις εστίασης στην Ελλάδα να είναι βιώσιμες. Και αυτό πιστεύω ότι θα προσελκύσει και επενδύσεις από το εξωτερικό. Είναι ένας λόγος που μπορεί σε κάποιον να αρέσει ή να μην αρέσει, δεν έρχονται μεγάλες αλυσίδες εστίασης στην Ελλάδα. Ή φεύγουν. Όπως η KFC, όπως η Pizza Hut. Ο λόγος είναι απλός. Δεν είναι βιώσιμο το μοντέλο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην εστίαση. Και τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ για να μην πω τα ίδια πράγματα που είπαν οι συνάδελφοι, στην εκπροσώπηση του κλάδου. Για μένα, μια πρόταση θα ήταν να δημιουργηθεί ένα επιμελητήριο εστίασης, το οποίο θα λειτουργήσει και σαν εκπροσώπηση του κλάδου προς την κυβέρνηση, αλλά να λειτουργήσει και σαν τεχνικό σύμβουλος για να μπορεί να παρέχει απαραίτητες πληροφορίες, έρευνες, μελέτες και οτιδήποτε χρειάζεται η κυβέρνηση για να μπορεί να λύσει τα προβλήματα της εστίασης. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε ξεκινώντας πάλι επανεκκίνηση να είμαστε άκρος υγιείς όπως ήμασταν. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε μαζί όλοι και εμείς και εσείς στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Για να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια, είμαστε ένας πολύ δύσκολος κλάδος που κρινόμαστε κάθε στιγμή. Από τη στιγμή που θα μπει κάποιος μέσα στο μαγαζί, ίσως είναι ο μόνος κλάδος που θα αρχίσει με καθαριότητα, με τραπεζομάντιλο, με επαφή, με οτιδήποτε. Άρα είμαστε σε κρίση όλη τη διαδικασία της παραμονής των πελατών στο μαγαζί. Κάναμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι και μετά την καραντίνα. Όμως η βιωσιμότητά μας ήταν εισπράττουμε και πληρώνουμε. Αυτό που πρέπει σίγουρα να φύγει είναι ο αθήμητος ανταγωνισμός. Αυτό πρέπει να το ψάξετε λίγο, έτσι. Σίγουρα οι επιστρεφτές, δεν το συζητάμε, είναι μια μεγάλη βοήθεια για τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν και μαγαζιά που για να βιώσουν αντιμετωπίζουν τρομερά προβλήματα. Εγώ έχω την τύχη να βρίσκομαι μέσα σε δύο περιοχές, στο Περιστέρι και στην Πετρούπολη, και έχω καθημερινή επαφή με τους
συναδέλφους και κάνουν μεγάλους αγώνες για να επιβιώσουν. Ακόμα και αυτοί που έχουν τα delivery τους δεν πιάνουν πάνω από το 15-20 ή καλή 30% του τζίρου τους. Το 2019, επειδή πηγαίναμε αρκετά καλά και φάνηκε η αμέσως η αλλαγή στη δουλειά μας και ήμασταν πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, μπήκα στη διαδικασία να κάνω το 4ο εστιατόριο τότε. Το ετοίμαζα ένα χρόνο και θα άνοιγε στις 20 Μαρτίου. 13 Μαρτίου είχαμε τελειώσει την Παρασκευή, είχαμε τελειώσει όλα τα δοκιμαστικά, Ελευθέρη, ένα μήνα που κάναμε με τον Ιταλό, το ΣΕΠ, που είχαμε φέρει τον πίνο κλπ. Και είχαμε πάρει και πράγματα πολλά, δεν ανοίξαμε. Τα ψαράδικα είχαν εφοδιαστεί πάνω από 5.000 ευρώ ψάρια για το Σαββατοκύριακο για να λειτουργήσουν. Εντάξει, δεν πειράζει, συνέβη η πανδημία, το καταλαβαίνουμε. Περάσαμε πολύ δύσκολα το Μάρτιο εκείνο, ειδικά την πρώτη περίοδο της καραντίνας. Ήμασταν και κάπως χαμένοι, δεν ξέραμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε σχεδόν όλοι. Το ξεπεράσαμε και αυτό, μπήκαμε με αισιοδοξία στο κομμάτι του καλοκαιριού. Ευτυχώς το μαγαζί που δημιούργησα πήγε σχετικά καλά και μου κάλυψε τις ζημιές για τα υπόλοιπα για να κρατηθώ μαζί με τις επιστρεπτές, γιατί αλλιώς δεν θα γινόταν τίποτα. Να δώσω τον λόγο στους υπουργούς, να ξεκινήσω με τον Υπουργό Οικονομικών και μετά να πάω στον Υπουργό Ανάπτυξης να ακούσω τις αντιδράσεις τους σε αυτά τα οποία είπατε. Εμείς τουλάχιστον στο Υπουργείο Οικονομικών με τον κλάδο της εστίασης επικοινωνούμε σε μηνιαία βάση και το γνωρίζουμε. Και έχουμε ενσωματώσει στο πλωστάσιό μας αρκετές από τις προτάσεις που ακούσαμε, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς. Πραγματικότητα είναι ότι ο κλάδος είναι ένας από τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που πλήττονται περισσότερο. Μαζί με τον τουρισμό, είναι οι δύο πιο σημαντικά πληττόμενοι κλάδοι στο σύνολό τους. Αλλά επίσης είναι αλήθεια ότι ένα 30% του κλάδου δηλώνει καλύτερη εικόνα το 20 από το 19. Αυτά δεν είναι δικά μας στοιχεία, είναι στοιχεία τα οποία δηλώνει ο ίδιος ο κλάδος στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που υπάρχουν. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στην πέμπτη επιστρεπταία 18.000 επιχειρήσεις του κλάδου δήλωσαν αύξηση τζίρου το τελευταίο τετράμινο του 20 σε σχέση με το 19 ή και δεν μπόρεσαν να δηλώσουν 600 ευρώ τζίρο αναφοράς το τετράμινο του 19, αθροιστικά. Άρα, η εικόνα που έχουμε είναι ότι υπάρχει, θα χρησιμοποιήσω τον όρο, καταστροφή στα 2/3 του κλάδου της εστίασης. Αυτό το κομμάτι είναι ευθύνη μας να βοηθήσουμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε ακριβώς στη συζήτηση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε στο νέο ΕΣΠΑ, άμεσα, να φτιάξουμε ένα ΕΣΠΑ επικεντρωμένο στην εστίαση, το οποίο δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, διότι ακόμα δεν έχουμε συμφωνήσει ποιες θα είναι οι επιλέξιμες δαπάνες. Το βέβαιο όμως είναι ότι έχετε λάβει, μας έχετε δώσει εσείς την εντολή, κύριε Πρόεδρε, και εμείς δουλεύουμε πάνω σε αυτό, να φτιάξουμε και ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για την εστίαση μέσω του ΕΣΠΑ, ώστε την ώρα που η οικονομία μας και η πανδημία θα επιτρέψει την επανεκκίνηση, να είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε και μια επιπλέον ανάσα ρευστότητας μέσω αυτού του εργαλείου σε επιχειρήσεις εστίασης. Κοινώς, πραγματικά θα το πιστέψετε, κάνουμε πραγματικά, ασχολούμαστε πολύ με την εστίαση. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η εστίαση να αντέξει και να ξαναπάρει μπρος. Η κυβέρνηση στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα. Τη στήριζε πριν χτυπήσει η πανδημία, τη στηρίζει κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θα τη στηρίξει και όταν με το καλό αφήσουμε πίσω μας την πανδημία. Και η εστίαση προφανώς είναι ένας κρίσιμος κλάδος και ως προς την απασχόληση και ως προς την ανταγωνιστικότητα και ως προς την προβολή της χώρας στο εξωτερικό, διότι συνδέεται άμεσα με το τουριστικό μας προϊόν. Οι μειώσεις φόρων και εισφορών που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα είναι μόνιμες μειώσεις φόρων. Δεν θα επιστρέψουμε μετά την πανδημία σε αυξημένο φόρο εισοδήματος, ούτε πρόκειται να αυξηθούν και πάλι οι εργοδοτικές εισφορές. Η πρόθεσή μας είναι τις εργοδοτικές εισφορές να δούμε πώς μπορούμε να τις μειώσουμε κι άλλο. Γιατί γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή προσθέτουν σημαντικό κόστο, ειδικά σε κλάδους οι οποίοι είναι εντάσσεως εργασίας. Αλλά θα πρέπει πάντα να ξέρετε και να κρατήσετε στο μυαλό σας αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός. Όταν βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίση που έρχεται μια φορά τα 100 χρόνια, γι' αυτό μιλάμε σήμερα, μια συρρήκνωση του ΑΕΠ παντού στην Ευρώπη της τάξης του 9 με 10%, όλοι θα βγούμε λίγο λαβωμένοι. Το ερώτημα είναι να επιμερίσουμε δίκαια το κόστος της κρίσης,
για να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, όταν με το καλό ξαναπάρει μπροστά η οικονομία, αυτή η ανάπτυξη να αφορά όλους και να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο με όσο τον λιγότερες απώλειες.